SpongeBob. 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 Σήμερα στην κουζίνα το κλωτάρι έχουμε μια διεθνή αποκλειστικότητα. Θα μαγειρέψουμε μαζί μου. Μα να μην γελάς όμως. Τέσσερις μπαταρίες θες. Ναι, ναι. Πέντε μπαταρίες. Παρά, είσαι... Έλα εδώ! Εδώ! Είστε να σου πει... Ακούσα... Μα πήγαινε από εκεί και θα πούμε... Ακούστε, είναι άστο, άστο. Πήγαινε, αυτή είναι το μεταξύ. Αναφτάσεις φύγητε για να μην γελάσεις. Ακούς, Βάνα, από εκεί θα μπούμε έτσι και θα σταθούμε εκεί που ήμασταν, εντάξει. Με το ένα. Μια να σκουπίσω, κλαίω από τα γέλια. Εδώ πάρε το κολόχαρτο, Βάνα. Έλα, έλα, το κολόχαρτο. Αντί για αυτό το πετσέτα, πάρε το κολόχαρτο. Λίγο πιο πίσω πήγαινε για να φτάσουμε και οι δύο. Ναι. Ένα, δύο, τρία, ερχόμαστε. Ωραία. Έλα εντάξει. Δεν θα μαγειρέψουμε. Θα μαγειρέψουμε. Θα μαγειρέψουμε. Έλα. Θα μαγειρέψουμε γιατί θα ξεκινήσουμε τώρα γελάμε. Εμείς τώρα γελάμε γιατί προσπαθούμε έτσι να το διακομωδήσουμε την όλη φάση. Μήπως να το κάνουμε πρόβα για να το φτιάξουμε. Όχι. Έλα. Πάμε Βανούλη. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Σήμερα στην κουζίνα του Πρωτάρι έχουμε μια διεθνή αποκλειστικότητα. Ή καλύτερα έχουμε μια guest star η οποία γελάει διότι προέρχεται από την Αίγυπτο. Οι ρίζες της όμως είναι ελληνικές. Παρ' όλα αυτά, μιλάει πάρα πολύ καλά τα αραβικά, ξέρει πολλές συνταγές αραβικές, αλλά θέλει να μάθει και κάτι από τα Αντώνης Κούκεν πανεύκολο. Και της είπα, δεν φτιάχνουμε μια συνταγή για ένα υπέροχο κέικ Coca-Cola. Η Βάνα Καραβίδα, έτσι είναι το ονοματεπώνυμό της, θα μας τα λέει στα αραβικά. Θέλεις να πεις κάτι στον κόσμο, Βάνα Καραβίδα, που σε βλέπει. Αχλάν, αχλάν. Καλή σας μέρα. Ναι, θα μιλάς πιο δυνατά, Βάνα Καραβίδα, για να αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι λες και κυρίως ο αραβόφωνος πληθυσμός να καταλαβαίνει σωστά αυτά που του λες όσον αφορά τη συνταγή. Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Αχλάν, αχλάν. Μαρχαβά. Φίλινε. Ουφα σραφλούκου. Λε μην Αντώνη Κούκης. Λε χαναμίλω ελκέκα. Με Coca-Cola. Η Coca-Cola φαντάζομαι στα αραβικά Coca-Cola τι λένε. Coca-Cola. Coca-Cola. Άρα πες cake με Coca-Cola. Τι έκανε Coca-Cola. Έχει λίγο track η Βάνα Καραβίδα, αλλά θα τη φύγει στην πορεία γιατί έρχομαι και πάρα πολύ. Αυτό που είναι ενοχλή. Ενοχλή. Στο στόμα γιατί. Φοβάσαι μου το καταπιείς. Κολλάει στα χείλια. Ναι. Έχει εδώ. Προεξέχει, ένα τέτοιο, ναι. Κατάλαβες, χαμηλό σαν τούρ. Εντάξει, τώρα δεν μπορούσαμε να δούμε την γνήσια μπουρκα, τι να κάνουμε εκεί και... Εκεί που κολλάνε τα αραβικά υπάρχει. Ναι, τώρα δεν θα ψάχνουμε τα αραβικά. Άρα, δίνουμε την απαραίτητη ενδυμασία που η Βάνα Καραβίδα πρέπει να φορέσει την ποδιά της. Έλα προς εδώ στο πλάνο, Βάνα Καραβίδα. Πρόσεξε τον μπουρκέ. Φτιάξει από πίσω. Το μαντήλι. Να φορέσω κι εγώ την ποδιά, αλλά είπαμε. Στην πραγματικότητα εγώ θα κατευθύνω τη Βάνα Καραβίδα, θα δίνω τις οδηγίες στα ελληνικά και η Βάνα Καραβίδα, το επαναλαμβάνω πολλές φορές να το εμπεδώσετε αυτό, θα μεταφράζει στα αραβικά. Ναι, θα τα λέω στα ελληνικά ναι. Και εγώ θα τα λέω στα αραβικά. Ωραία. Όχι τέλεια αραβικά, γιατί είναι η προφορά σπαστή λόγω ελληνικών. Εντάξει, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως έχεις ζήσει πάρα πολλά χρόνια και ξέρεις. Εδώ πέρα δεν ξέρεις τι διάλογο να κάνω. Έχεις δουλέψει. Όταν θα κάνεις το δικό σου κέικ, οκ. Πάντε. Μάνα, όταν θα κάνεις το δικό σου κέικ θα κάνεις. Τώρα το μόκο. Θα σου δείξω εγώ. Πάντε, εντάξει. Έτσι. Χριστός η Παναγία. Μεγαλειούσα.
πριν ξεκινήσουμε να σας δείξουμε τα σύνεργα και τα υλικά, θέλω να ανάψετε το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου. Εσχάνω το φούρνο, για 80. Δάρα και τελχαράρα. Ξεκινάμε με την διαδικασία και θα ήθελα, Βάνα Καραβίδα, να μου ρίξεις την ζάχαρη. Ναι. Ρίξτε την εδώ, ναι, στη μεγάλη λεκάνη. Ορίστε. Όλη τη ζάχαρη. 300 γραμμάρια ζάχαρη. Αν δεν σας αρέσει εσάς τόσο γλυκό, βάλτε λιγότερη. Και να πάρεις τα αυγά. Ναι. Ρίξτε τα μέσα. Όλα. Ωραία. Να ρίξεις και το ηλιέλαιο. Πάμε. Ναι. Ναι. Και τώρα, θέλω να πάρεις το σύρμα και να τα ανακατέψεις χτυπώντας τα. Σωστά. Έτσι, πάμε. Με ελαφρές κινήσεις στην αρχή, για να μην πετάξει τη δεξιά και μπράβο. Και μετά πιο γρήγορα. Έτσι. Όσο η Βάνα Καραβίδα ανακατεύει και χτυπά τα υγρά υλικά, εγώ εδώ στη μικρότερη λεκάνη θα ρίξω τα στερεά. Θα ρίξω το αλεύρι, το baking powder, τη βανίλια, την πρέζα αλάτι, την κανέλα, και εδώ σε αυτή τη λεκανίτσα ανακατεύω και εγώ όλα τα στερεά υλικά στο να ενσωματωθούν στο αλεύρι. Τόνι, πριν να τελειώσω βέβαια λίγο. Τόνι. Εδώ. Μην τα λες από μέσα στο βέβαια. Αντώνη, να ακούγεσαι στην κάμερα. Θα μας τελειώσει η μπαταρία. Ναι. Περίμενε πάλι. Σιγά το είπα πάλι. Ναι, περίμενε. Αντώνη, εδώ το μείγμα θέλει πολύ ώρα χτύπημα. Όχι, νομίζω ότι 1-2 λεπτά το έχεις φτιάξει μια χαρά. Δεν χρειάζεται άλλο Βάνα Καραβίδα. Είναι πολύ εντάξει. Κοιτάξτε τώρα τι απλά τα πράγματα. Είναι εντάξει, δεν χρειάζεται άλλο Βάνα Καραβίδα. Okay. Δεν χρειάζεται να ξεχειριστούμε, να μας πιέσουν τα χέρια και να πονάνε οι καρποί μας. Εντάξει. Ναι. Τώρα θέλω να ανοίξουμε την Coca-Cola και να τη ρίξουμε, χωρίς να ανακατεύουμε τώρα. Κοίτα. Ναι, γιατί έχει αυτό αρκετό. Έτσι. Και τώρα, ανακατεύοντας απαλά, θα σου ρίχνω εγώ αλεύρι. Ναι. Ανακατεύοντας τώρα, δεν το χτυπάμε, το ανακατεύουμε. Α, ναι, ανακατεύουμε. Γύρω-γύρω. Μπράβο, γύρω-γύρω. Πιάνουμε με το άλλο χέρι τη λέει εδώ. Για να μην μας έτσι. Κλείσει. Μπράβο, και ανακατεύουμε, να ενσωματωθεί το αλεύρι στο υγρό μείγμα. Είναι μία πηχτή κρέμα, μία πηχτή μάζα. Ένας χυλός, ένας πηχτός χυλός. Χυλός. Και κυκλικές κινήσεις, κοίταξε, και δεν το χτυπάνε μόνο, δεν το πιάνουν έτσι με τα δαχτυλάκια, γιατί στο τέλος θα πονέσει και ο καρπός και τα δάχτυλα. Σωστά. Το πιάνουμε έτσι και ανακατεύουμε και γύρω. Έτσι, ναι. Να ακουμπάει και στα τυχώματα του. Σωστά, το σύρμα. Ναι. Έτσι. Εντάξει, άλλη δύναμη του σεφ και άλλη δύναμη. Μπράβο, και να πιάνει και τα τυχώματα λίγο έτσι. Της νοικοκυράς. Φτιάξουμε και ένα καταπληκτικό γλάσο σοκολάτας, υπάρχει στο κανάλι μας, να δείτε τη συνταγή, mm-hmm, όπου θα το καλύψουμε με αυτό το γλάσο και θα είναι καταπληκτικό. Έτσι. Και θα ρίξουμε λίγο ακόμα κανέλα, γιατί η Coca-Cola γουστάρει πολύ την κανέλα. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ η Βάνα Καραβίδα τι ωραία το έχει φτιάξει. Δεν χρειάζεται άλλο. Να δω τι έκανες Βάνα Καραβίδα. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Έτσι. Αυτό είναι. Συνήθως ξεχνώ να σας δείξω στα σύνεργα τη Μαρίς. Με τη Μαρίς λοιπόν τώρα θα καθαρίσουμε τα τυχώματα. Από τον αξιδιωτό. Ωραία. Κοίτα τι ωραία. Έφτιαξες πάρα πολύ ωραίο. Τέλεια. Μπράβο. Φέρε το ταψάκι τώρα. Κοιτάξτε, δεν το έκανα εγώ, εσύ το έκανα. Ορίστε. Ωραία.
Ναι, δεν τη βουτυρώνουμε τη Όχι. λαδόκολα. Μερικές φορές μπορούμε, αν θέλουμε, να βάλουμε λίγο βουτυράκι στην λαδόκολα, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάζεται στο συγκεκριμένο κέικ. Και τώρα το αδειάζουμε. Α, έφυξε. Θες το κρατάω εγώ. Όχι, όχι. Ωραία, πολύ ωραία έφυξε. Πολύ ωραία. Τέλειο, μπράβο. Ήρθε η στιγμή να πάρουμε το ταψί και να το τοποθετήσουμε στο φούρνο, τον οποίο έχουμε προθερμάνει στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και θα αφήσουμε για 40 έως 50 λεπτά. Ποτέ, όταν φτιάχνουμε κέικ, δεν ανοίγουμε την πόρτα του φούρνου αν δεν έχουν περάσει 40 λεπτά. Διότι το κέικ θα ξεφουσκώσει και θα είναι για πέταμα. Οπότε στο 40 λεπτό παίρνετε ένα μαχαιράκι και κάνετε το τεστ τρυπώντας το για να δείτε. Θα βγει στεγνό. Αν βγει στεγνό, είναι έτοιμο το κέικ, το βγάζουμε μετά το 40 λεπτό. Αν όμως το μαχαιράκι βγαίνει και έχει ακόμα μείγμα επάνω, το αφήνουμε για άλλα 5-10 λεπτά ανάλογα. Εντάξει, πάμε να μου ανοίξει η Βάνα Καραβίδα την πόρτα του φούρνου. Κάνω μία εδώ το μπάγκο. Με λίγο νεράκι. Ιδού και το κέικ Coca-Cola. Στο φούρνο μας χρειάστηκε μόνο 32 λεπτά. Αλλά πριν το βγάλουμε, βλέπετε εδώ που έχει την τρύπα από το μαχαίρι. Κάναμε το τεστ με το μαχαιράκι που σας είπα. Τώρα θα το αφήσουμε να κρυώσει 15 με 20 λεπτά. Μετά θα το κόψουμε στα κομμάτια που εμάς μας αρέσει και θέλουμε. Και μετά θα προσθέσουμε το γλάσο μαύρης και λευκής σοκολάτας. Μετά από 15-20 λεπτά παίρνουμε το μαχαίρι, πλαστικό στη συγκεκριμένη περίπτωση για εμάς, για να μην χαράξουμε το ταψί, και ώρα να κόψουμε σε κομμάτια το κέικ. Πραγματικά πρέπει να το παραδεχτώ ότι είναι από τα πιο ωραία κέικ που έχω φτιάξει. Αφήστε ένα μικρό κενό ανάμεσα στα κομμάτια. Μικρό, όχι πάρα πολύ μεγάλο. Και στη μέση. Ωραία, το κόψαμε. Και ώρα να ρίξουμε το γλάσο μαύρης σοκολάτας. Φέρε μου και μια μαρίζ. Και με την μαρίζ απλώστε το. Έλα, γλύψτε το. Και ώρα για το λευκό γλάσο. Τελευταία από την ελιά, αμύγδαλο φιλέ. Κοιτάξτε το. Δείτε σε πόσα άτομα μπορείτε να προσφέρετε αυτό το κέικ και να το απολαύσουν. Ρε να φτιάχνουν. Coca-Cola, τι. Ωχ, έγινε, ε. Σοκολατένιος. Πώς πάω. Κοίτα. Κοίτα, πρέπει να μου καθαρίσει λίγο την ποδιά, ε. Αυτό το cake Coca-Cola είναι πραγματικά ένα έργο τέχνης. Και σαν έργο τέχνης πρέπει να το εκτιμήσουμε.
Παιδιά, είναι εξαιρετικό. Καταρχήν, είναι απαλό σαν πούπουλο. Κατά δεύτερον, δεν είναι πολύ γλυκό. Άντρα, άντρα, φάτε και εσείς μία. Κοιτάξτε. Όταν ξεκινάς, δεν σταματάς. Και είχαμε λίγο και ένα καφεδάκι, ή λίγο τσαγάκι, ή λίγο γλατάκι. Ωραία, γλέντια. Πάμε συνεχίσω και με το επόμενο, εντάξει. Φτιάχτε το, γι' αυτό. Θέλετε κι εσείς. Άντε βρε, πάτε. Αυτό που θέλω από εσάς είναι να γραφτείτε συνδρομητές στο κανάλι μας. Να κάνετε ένα like γιατί δεν κοστίζει και πατήστε την καμπανούλα για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις συνταγές μας. Και ως την επόμενη συνταγή, απολαύστε τη ζωή με τον τρόπο που σας αρέσει.